Στο χώρο των ΑΕΗ τώρα, κυρίες και κύριοι, ένταση διατηρείται. Μέλη φοιτητικών παρατάξεων προχώρησαν σε ανακατάληψη του κτηρίου της νομικής σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, λίγη ώρα μετά την επέμβαση της αστυνομίας για την εκένωσή του από την προηγούμενη κατάληψη. Οι καταληψίες είχαν σφραγίσει τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα, παρεμποδίζοντας τη διεξαγωγή των εξετάσεων με τη στήριξη, όπως είπαν, και διοικητικών υπαλλήλων. Δημιουργίες των ΜΑΤ σε μια ευνηδιαστική επιχείρηση στις 6 παρά 20 τα ξημερώματα φτάνουν έξω από τη νομική σχολή του Αριστοτελείου που τελεί υποκατάληψη και αποκλείουν τον χώρο. Συνάδελφοί τους, όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα του Sky, μπαίνουν στη σχολή. Βρισκόμαστε στην είσοδο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου πριν από 20 λεπτά δυνάμεις των ΜΑΤ μπήκανε μέσα στο χώρο του ΑΠΘΙΤΑ και συγκεκριμένα στη νομική σχολή, η οποία τελεί υποκατάληψη. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους της σχολής, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο άτομο στο εσωτερικό της. Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο φτάνουν φοιτητές, μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και ζητούν την απομάκρυνση των αστυνομικών από το χώρο. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι η κατάληψη της νομικής και ότι ο φοιτητικός σύλλογος της νομικής θα πάρουν ξανά αποφάσεις, θα συνεχίσουν τον αγώνα. Η κατάληψη στην νομική σχολή ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην διεξαγωγή των εξετάσεων. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχουμε μία ανακατάληψη η οποία είναι δυσάρεστη. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φοιτητές ότι το ήπιο μήνυμα της πολιτείας πρέπει να γίνει αντιληπτό. Για το θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Έχει ζητήσει ο Κοσμήτρος πάλι και έχει επέμβει και ο εισαγγελέας πλέον, αναζητώντας ποινικές ευθύνες. Μετά την απομάκρυση των αστυνομικών από το σημείο, τουλάχιστον 50 φοιτητές προχώρησαν στην επανακατάληψη της σχολής, ενώ άλλοι φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση συμπαράστασης.